Αλεξάνδρα Μερακλείδη, καθότι πριν από λίγο είχαμε μία παράσυρση εξάχρονου παιδιού στη Νέα Πέραμο. Έλα, Αλεξάνδρα, καλή σου ημέρα. Καλημέρα σας. Λίγο μετά τις 8 η ώρα, 8 και 25 περίπου, είχαμε παράσυρση ενός εξάχρονου με εγκατάλειψη από γιο ταχύ. Το παιδί μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους ελαφρά τραυματισμένο στο κέντρο υγείας. Ωστόσο, από κάμερες ασφαλείας έχουν ταυτοποιήσει το όχημα, αλλά αναζητείται ακόμα ο δράστης, ο οποίος εγκατέλειψε το ανήλικο παιδί. Μάλιστα. Ναι. Ο Δήμαρχος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Δήμαρχε, σας βλέπουμε κιόλας να σας καλημερίσουμε. Τι ακριβώς γνωρίζουμε για αυτό το περιστατικό? Καλημέρα. Κοιτάξτε, λίγο πολύ και εγώ γνωρίζω αυτά που αναφέρατε και εσείς στο ρεπορτάζ, ότι έγινε πριν από λίγη ώρα κάποιο όχημα παρέσυρε ένα εξάχρονο παιδί στη Νέα Πέραμο, στον κεντρικό δρόμο της Νέας Πέραμου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ίδια μέσα από τη μητέρα στο κέντρο υγείας Μεγάρων. Από ό,τι ενημερώθηκε από το κέντρο υγείας Μεγάρων, είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή ναι μεν έχει ματώσει η μύτη του, αλλά το παιδί είναι όρθιο, παίζει, είναι δραστήριο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, επειδή τέτοια περιστατικά χρήζουν ιδιαίτερη φροντίδα, θα παραπεμφθεί στο νοσοκομείο παιδών για να ελεγχθεί σε όλα τα επίπεδα. Από το κέντρο υγείας δεν έχει δυνατότητα να ελέγξει, ναι, ας πούμε, πιθανό τραυματισμό στο κεφάλι, οπότε Δήμαρχε, ένα το ερώτημα. Επόμενο βήμα είναι να μεταφερθεί στο... Ναι. Ένα ερώτημα. Είναι πάνω, είπατε, στον κεντρικό δρόμο της Νέας Πέραμου, όχι στην παλιά Εθνική. Είναι ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πέραμο με τα Μέγαρα, αυτό το δρόμο μας λέτε? Η παλιά Εθνική είναι. Στην παλιά Εθνική. Και πώς βγήκε το παιδί στην παλιά Εθνική, τι πήγε να κάνει το παιδί? Ξέρουμε. Δεν το γνωρίζω αυτό που... Πιθανολογώ πήγε στο σχολείο. Ναι. Και περνάνε την και περνάνε την παλιά Εθνική έτσι τα παιδιά. Δεν η υπάρχει... παλιά Εθνική διέρχεται μέσα από το κέντρο της Νέας Πέραμου. Υπάρχουν διαβάσεις σε κάποια σημεία. Ναι. Δεν γνωρίζω αν στο σημείο που μου ανέφεραν ότι έγινε το περιστατικό, ναι, υπάρχει διάβαση. Είναι οι πολυκατοικίες που λέμε. Τώρα δεν γνωρίζω τις ακριβείς συνθήκες, ναι, του. Έχουμε εγκατάλειψη όμως, Δήμαρχε. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι ενέργειες γίνονται για τον εντοπισμό του? Υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορεί να κατέγραψαν το συμβάν? Η τροχέα προσπαθεί να βρει τον δράστη, το πούμε έτσι, που παρέσυρε το παιδάκι. Έχουν και το δοθεί περιγραφές του οχήματος, το γνωρίζετε αυτό? Υπήρχε κόσμος μπροστά που να είδε το όχημα, ώστε να το περιγράψει στις αρχές? Ο διοικητής τροχέας μου είπε ότι ψάχνουν τον δράστη. Προφανώς έχουν κάνει την ανακριτική διαδικασία και είναι θέμα χρόνου, νομίζω. Μακάρι να εντοπιστεί ο ασυνείδητος. Δήμαρχε, την καλημέρα μας στα Μέγαρα και στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε και άλλη φορά μαζί για καλύτερα συζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την άμεση ενημέρωση.